Θέλω λίγο να πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα, να πάμε λίγο στο εκπαιδευτικό ρεπορτάζ και να αλλάξουμε τελείως ατζέντα, να αλλάξουμε τελείως θέμα και να πάμε σε ένα διαφορετικό κλίμα. Αναφορικά με αυτό το μπάχαλο το οποίο κυριαρχεί με την Τράπεζα Θεμάτων, η δεύτερη μέρα ταλαιπωρίας των μαθητών, έπεσε το σύστημα. Είναι αυτό που είπα και στον πρόλογό μου, θα βγει κάποιος να πει μια συγγνώμη σε αυτά τα παιδιά, σε μαθητές λυκείου που πραγματικά ταλαιπωρούνται πάρα πολύ και παιδιά που αναμένεται να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις τέλος του μήνα. Θέλω να πάμε στην κυρία Μαρία Γιαννάκη, είναι μέλος του ΔΣ της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Χανίων. Αυτό το οποίο λένε οι γονείς εκεί στα Χανιά είναι: σταματήστε να παίζετε επιτέλους με την ψυχολογία των παιδιών μας. Την καλησπέρα μας, κυρία Γιαννάκη. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Για πείτε μας λίγο, τι επικράτησε σήμερα στην περιοχή των Χανίων από τη μία και από την άλλη. Ποια είναι η ψυχολογία και πώς επηρεάζεται η ψυχολογία των παιδιών σας? Κοιτάξτε, νομίζω ότι όσοι έχουμε περάσει από αυτή τη διαδικασία καταλαβαίνουμε πόσο επίπονη είναι ψυχολογικά, εννοώ. Πόσο σημαντική επίδραση έχουν όλοι οι εξωτερικοί παράγοντες. Συγγνώμη, ακούω τη φωνή μου. Ναι, θα το διορθώσουμε. Ναι, ναι, συγγνώμη. Ναι. Πόσο σημαντική επίδραση έχουν στην ψυχολογία των παιδιών όλοι αυτοί οι εξωτερικοί παράγοντες, τα έκτακτα γεγονότα, πόσο μάλλον όταν αυτά έχουν να κάνουν με την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, εν προκειμένου με τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Σήμερα λοιπόν, όπως και εχθές, γιατί εχθές ήταν ακόμα χειρότερη κατάσταση. Σωστό. Επικράτησε ένα μπάχαλο. Και δεν επικράτησε μόνο στα Χανιά. Έχουμε εικόνα βέβαια ότι εχθές στα Χανιά, όντως, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όμως τυχαίνει να είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώτατης Ομοσπονδίας Γονέων. Οπότε έχουμε κάποια εικόνα πανελλαδική. Επικράτησε ένα μπάχαλο με τις καθυστερήσεις να ξεπερνάνε τις 3 ώρες. Παιδιά, και ξέρετε το πρόβλημα, ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχουν μεταφερόμενα παιδιά στην επαρχία, όπου είναι πολύ καθορισμένα τα δρομολόγια, αναγκάστηκαν να φύγουν, να επιστρέψουν σήμερα, να δώσουν εμβόλυμα. Ακόμα και σήμερα αυτό έγινε το λιγότερο με 1,5 ώρα καθυστέρηση. Και καταλαβαίνετε, αν μπούμε για λίγο στη θέση των μαθητών, τι σημαίνει να βρίσκονται εκεί 1,5 ώρα νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα και να περιμένουν και άλλη 1,5, 2 ή 3 ώρες για να έρθουν τα θέματα που κάποιοι δεν έφτασαν ποτέ. Υπήρξαν περιπτώσεις, υπήρξαν σχολεία, υπήρξαν τμήματα που δεν έδωσαν εξετάσεις τα παιδιά. Υπήρξαν μαθητές που δεν μπόρεσαν να περιμένουν αυτό το 3ωρο για πολλούς λόγους. Και έφυγαν. Και ξαναλέω, είναι το ζήτημα εδώ των μεταφερόμενων μαθητών. Σωστό. Δηλαδή με τα δρομολόγια που είναι πολύ συγκεκριμένα και δεν μπορούσαν να καθυστερήσουν και τα οποία επέστρεψαν να δώσουν σήμερα εξετάσεις. Είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις, όχι μόνο εδώ, είναι και σε όλη την Ελλάδα. Και δυστυχώς απέναντί μας, όχι μια συγγνώμη δεν έχουμε, μάλιστα, έχουμε το αντίστροφο από ό,τι καταλαβαίνετε. Απέναντι στους ίδιους τους μαθητές στον αγώνα που τα παιδιά τα ίδια δίνουν, οι καταγγελίες, ειλικρινά σας το λέω, χθες και σήμερα τα τηλέφωνά μας δεν σταματήσαν να χτυπάνε. Και απέναντι φυσικά και στις οικογένειες που κακά τα ψέματα έχουν ματώσει, και μιλάμε ιδιαίτερα για τα παιδιά της τρίτης λυκείου, που στις επόμενες 2-3 μέρες ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Πολύ σωστά το αναφέρετε. Που οι οικογένειες έχουν ειλικρινά ματώσει για να μπορέσουν να στηρίξουν τα παιδιά. Μάλιστα. Και επειδή ανοίγεται και αυτή η συζήτηση και έχουμε βγάλει και την ανακοίνωση, αλλά είναι και θέση και ομόφωνη εδώ και της Ένωσης και της Ανώτατης Ομοσπονδίας Γονέων και της Ομοσπονδίας Γονέων Κρήτης, ναι, σε σχέση με αυτό το ούτως ή άλλως αντιπαιδαγωγικό μέτρο της Τράπεζας Θεμάτων, που ζητάμε να καταργηθεί, γιατί βλέπουμε αυτή τη φορά για τεχνικούς λόγους, τις προηγούμενες χρονιές για παιδαγωγικούς λόγους, μόνο κακό μπορεί να επιφέρει στην ίδια τη μόρφωση των παιδιών μας, στις ανάγκες τους τις μορφωτικές. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ακριβώς. Ναι. Το έχουμε πιάσει πάρα πολλές φορές. Το θέμα είναι. Να πάρουμε όμως υπόψη σε ποιες συνθήκες τα παιδιά δίνουν αυτό τον αγώνα, που είναι πραγματικά ένας γιγάντιος αγώνας, ένας γολγοθάς που ανεβαίνουν. Σε συνθήκες όπου και οι υποδομές, νομίζω και εκεί στην περιοχή το ξέρετε καλύτερα με τους σεισμούς, είναι σε άθλια κατάσταση. Συμφωνώ απόλυτα. Σε συνθήκες που τα σχολιά μέχρι το τέλος της χρονιάς μετράνε κενά εκπαιδευτικό. Και έχουμε και πανελλαδικές, κυρία Γιαννάκη. Τι θα γίνει δηλαδή, να πέσει η πλατφόρμα και το σύστημα των πανελλαδικών.
άλλη κουβέντα. Μας λένε ότι άλλη είναι ένα διαφορετικό αυτή. Σύστημα αυτό, έτσι μάλιστα. Μας λένε, μένει να το δούμε, δεν θέλουμε ούτε να το σκεφτόμαστε μάλιστα. Ότι μπορεί λοιπόν. Να συμβεί κάτι αντίστοιχο, γιατί θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Μας έχουν έρθει καταγγελίες ναι. Για παιδιά που έπαθαν ακόμα και κρίσεις πανικού αυτές τις μέρες. Μάλιστα. Οπότε μάλιστα. Καταλαβαίνετε είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Γεγονός. Στις πανελλαδικές θα είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας, κυρία Γιαννάκη. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Να είστε καλά.